Ερχόμαστε τώρα στη συζήτησή μας με τον κύριο Σόμπολο και τον καθηγητή τον κύριο Συρίγο. Γιατί κύριε Σόμπολε, έχουμε κάποια νέα στοιχεία που ανατρέπουν κάπως την υπόθεση. Αναφέρομαι σε όσα είπε ο δικηγόρος της οικογένειας χθες, αλλά και ο ιατροδικαστής, ο κύριος Βουγιουκλάκης, που δείχνουν όλα αυτά την προσπάθεια που έκαναν οι Αλβανοί να αποκρύψουν στοιχεία που θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην έρευνα. Πρώτα θα πρέπει να επισημάνω ότι χάθηκαν πάρα πολλά στοιχεία από τον τόπο που έγινε αυτή η επίθεση, αυτή η δολοφονία, αυτός ο θάνατος. Τις πρώτες ώρες λες, κατευθείαν. Όταν πάμε σε ένα έγκλημα εμείς, μας κρατάνε μακριά, και όχι μόνο εμάς, και τους αστυνομικούς, τους δικούς τους, από το πτώμα. Να μην ακουμπήσεις την περιοχή καθόλου. Να μην ακουμπήσεις, να μην πειράξεις τίποτα. Εδώ ισοπεδώθηκαν τα πάντα. Και το αποκορύφωμα όλων ήταν να ράψουν τα τραύματα. Αυτό το έχεις ξαναδεί πάνω σε. Όχι, 40 χρόνια που έχω δει χιλιάδες νεκρούς, χιλιάδες σκοτωμένους. Δεν έχω δει ποτέ. Τι λόγο έχει να ράψει και για ποιο λόγο θα το ράψει το τραύμα. Έπλυναν το πτώμα και έραψαν τα τραύματα. Ο αστυνόμος ή ο όποιος γιατρός εκεί τι είναι. Τι είναι, ζωντανός είναι και θα το ράψει για να γίνει καλά. Αυτά είναι πρώτη φορά σας λέω. Είναι, αν μου το έλεγε κάποιος θα έλεγα άστο, μου κοροϊδεύεις τώρα. Δεν είναι δυνατόν να σοβαρολογείς. Όμως ο ιατροδικαστής... Άρα κάτι θέλουν να κρύψουν λες πάνω από αυτό. Έτσι πιστεύω. Ναι. Μπορεί να κάνω λάθος, αλλά όμως ράβεις. Πρώτη φορά σας λέω 40 χρόνια δεν το ξαναγωδεί. Όμως ο ιατροδικαστής τώρα δεν ξέρω αν μπορεί να βρει πολλά πράγματα. Βέβαια είναι πολύ έμπειρος ο κύριος Βουγιουκλάκης. Και τον από ό,τι είδα πάνω. 5 λεπτά τον άφησαν. Από τις πρώτες. Και έφυγε. Μα δεν, το δεν επέτρεπαν στην οικογένεια η οποία έχει δικαίωμα η οικογένεια. Να ορίσει ιατροδικαστή, δεύτερον, να ορίσει δικαστικό πραγματογνώμονα, να κάνει πραγματογνωμοσύνη τι ακριβώς έγινε εκεί, να ορίσει νομική υποστήριξη, να ορίσει δικηγόρο δηλαδή, και φυσικά η ελληνική αστυνομία να συνδράμει το έργο της αλβανικής σε αυτή την περίπτωση. Όμως και τα τέσσερα αυτά που σας λέω ισοπεδώθηκαν όλα. Τι έρευνα τώρα να κάνει η αστυνομία η ελληνική, τι ο ιατροδικαστής ο κ. Βουγιουκλάκης, τι να βρει, τα ραμμένα τραύματα του Μακαρίτη, του 35χρονου, του Κωνσταντίνου. Για να καταλάβουμε όμως την αντίληψη αυτών των σκληρών, τέλος πάντων, της αλβανικής αστυνομίας, και το βάζω μέσα σε εισαγωγικά, να γυρίσουμε λίγο πίσω. Έχεις ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον στοιχείο που νομίζω ότι θα μας κάνει να καταλάβουμε λίγο και τη λογική αυτών των σε αντίστοιχες περιπτώσεις στο παρελθόν που τις είχαμε ζήσει πάνω. Όπως με τον Κουλούρη, τη λεωφορείο-πειρατεία. Ναι, αυτή ήταν η πρώτη λεωφορείο-πειρατεία που μας απασχόλησε στην Ελλάδα. Έτσι. Δεν ξαναχάμε βιώσει. Πρώτη φορά μετά ακολούθησαν κι άλλες, αλλά αυτή ήταν η πρώτη. Ναι, ήταν η πρώτη. Έτσι. Είχαμε αεροπειρατείες με τα αεροπλάνα, αλλά λεωφορείο-πειρατεία ήταν η πρώτη. Ακριβώς. Με τον Φλαμούρ Πίσλι, έναν 25χρονο Αλβανό, ο οποίος είχε καταλάβει με την απειλή χειροβομβίδας κρατούσε στο χέρι. Μπήκε στο λεωφορείο, επέβαιναν 13, αν θυμάμαι καλά, επιβάτες στο χωριό κάτω Σχολάρι της Θεσσαλονίκης. Καταλαμβάνει το, κάνει μια, το λεωφορείο του ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης, κάνει μια περιπετειώδη εκεί περιοδία στο χωριό, φεύγει, του λένε οι αστυνομικοί τι ζητάς, τι θέλεις, θέλω 50 εκατομμύρια και 3 Καλάσνικοφ. Εκατομμύρια ήταν οι δραχμές τότε, το 99, Μάιο το 99 είχε γίνει. Ναι, εντάξει, φτάνοντας στην Κοζάνη, γιατί πήγαινε για Αλβανία το λεωφορείο, το πήγαινε, του δίνουν τα 50 εκατομμύρια και μάλιστα τα μέτραγε ο Κακομοίρης ο Κουλούρης, ο 29χρονος ο Δημήτρης ο Κουλούρης, και πέρασαν τα σύνορα. Οι αστυνομικοί συνόδευαν, συνοδεύαμε και εμείς τα μέσα ενημέρωσης από πίσω. Δεν επενεύει η ελληνική αστυνομία, γιατί άμα κρατάς τη χειροβομβίδα,
Δεν μπορεί να κάνει το μάγκα τώρα και να. Δεν ξέρει τι προθέσει έχει όλο. Πού θα φτάσει. Βέβαια. Αλλά τι να ξέρω. Υπήρχαν όμω και διαπραγματευτέ πάνω όπω θυμάστε. Περνάνε, ακριβώ τα αναφέρω αυτά, τα θυμίζω για να δείτε πώ ενήργησε η ελληνική αστυνομία και πώ ενήργησε η αλβανική πώς αστυνομία. Πώ κατέληξε αυτή η ιστορία. Περνάνε τα σύνορα και λέει. Πετάει την χειροβομβίδα ο τέτοιο έξω από το λεωφορείο ενώ έφευγε. Και λέει, θα πάω να παραδοθώ στην πλατεία του χωριού μου ή στην πλατεία των τυράννων, μάλιστα. Αν θυμάμαι καλά τότε. Και λίγα χιλιόμετρα έξω από το Ελ Μπασάν, η αλβανική αστυνομία είχε στήσει μπλόκο. Έβαλε δύο νταλίκες κάθετα, ώστε να μην μπορέσει να περάσει το λεωφορείο. Ακινητοποιείται το λεωφορείο. Και οι Αλβανοί αρχίζουν και πυροβολούν εναντίον του δράστη και σκοτώνουν και τον, Κουλούρη. Τον Κουλούρη σκοτώνουν και το Φλαμούρ και τον Κουλούρη. Αυτός που σκότωσε τον Κουλούρη όμως στη συνέχεια. Αυτό μου έλεγε ένας συνάδελφος, χτες και όλα μου το είπε, ότι αυτός έγινε αρχηγός της αλβανικής αστυνομίας. Όμως σαν επιβραβεύτηκε κιόλας. Πήρα έναν πρώην αρχηγό δικό μας εδώ της ελληνικής αστυνομίας για να το τσεκάρω να δω. Είναι αλήθεια, γιατί μου το είπε συνάδελφος αυτό. Δεν τον βρήκα και μέχρι τώρα που μιλάμε δεν τον βρήκα. Αποτελέχεται για να ακόμα, δώσουμε. Ναι, γιατί εγώ άμα δεν διασταυρώσω κάτι δεν μπορώ προφανώς, να το... Καλά, να δώσουμε το λόγο στον κύριο Συρίγο για να δούμε αν τελικά ο Κατσίφας, κύριε Συρίγο, ήταν ο εύκολος στόχος, θα έλεγε κανείς, λόγω των απόψεων του, προκειμένου οι Αλβανοί να εκφοβήσουν μεταξύ άλλων και την ελληνική ομογένεια. Έχει τύχει να εκπροσωπήσω την ελληνική κυβέρνηση τρεις φορές στο συγκεκριμένο χωριό, την 28 Οκτωβρίου του 2008, του 2012 και του 2013. Οπότε έχω εμπειρία και ξέρω ακριβώς τι γίνεται στο χώρο. Ξεκινώ από το θέμα των ελληνικών σημαίων. Είναι όλα τα ελληνικά χωριά εκείνη την ημέρα επιτρέπεται να έχουν ελληνικές σημαίες. Προβλέπεται. Και όλα έχουν σημαίες. Μάλιστα, στο κεντρικό κτίριο του Δήμου, επειδή είναι ελληνικές οι κοινότητες αυτές, υπάρχει η αλβανική και η ελληνική σημαία. Στο νεκροταφείο πηγαίνει η ομάδα μαθητών που φέρουν την αλβανική και την ελληνική σημαία. Τα παιδάκια έχουν ελληνικές σημαίες. Αυτό είναι γεγονός ότι η ελληνική σημαία είναι κάτι σύνηθες γιατί είναι ελληνική εθνική μειονότητα. Δεν είναι κάτι άλλο, είναι επισήμως αναγνωρισμένη ως εθνική μειονότητα. Ακριβώς. Το δεύτερο σημείο, ο Κατσούφας σήκωσε μια πολύ μεγάλη σημαία, την οποία φαίνεται ότι είχε χρησιμοποιήσει και στο παρελθόν σε διάφορες συγκεντρώσεις, που έγραφε Βόρειος Ήπειρος Γη Ελληνική. Τον πλησίασαν, από ό,τι έχω μάθει από βορειοεπειρώτες φίλους που ρώτησα τι γίνεται, τον πλησίασαν τέσσερις μυστικοί αστυνομικοί και υπήρξε κάποια λεκτική ένταση. Και στο τέλος, ένας εκ των τεσσάρων του έδειξε το όπλο που έφερε πάνω του. Μάλιστα. Είναι η στιγμή που ο Κατσίφας φεύγει και πηγαίνει στο σπίτι του και παίρνει το πολυβόλο, το Καλάζνικοφ. Από εκεί και πέρα, υπάρχουν ορισμένα σημεία τα οποία είναι περίεργα. Το πρώτο είναι το περιπολικό. Το περιπολικό φέρεται ότι ευλήθη. Αλλά το θύμα βρισκόταν από μία συγκεκριμένη πλευρά. Άμα δείτε τις φωτογραφίες του περιπολικού, έχει βληθεί και από τις δύο πόρτες. Μάλιστα. Δεν μπορούσε να γυρνάει γύρω-γύρω. Άρα πιθανόν η φωτογραφία να μην αφορά αυτό. Έπεσε μία βολίδα από αυτές που είχαν πέσει στον αέρα, γιατί το θύμα φέρεται ότι πυροβόλησε, αλλά πυροβόλησε στον αέρα, δεν πυροβόλησε εναντίον κάποιου. Έπεσε μία βολίδα στο αυτοκίνητο ενός Έλληνα επισήμου που βρισκόταν εκεί πέρα. Το χτύπησε, αλλά έπεσε από τον ουρανό, δεν έπεσε σε ευθεία βολή. Το τρίτο σημείο. Από την ώρα που φεύγει και ανεβαίνει πάνω στο βουνό, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, έχουν στείλει οι Αλβανοί drone. Επομένως, οι Αλβανοί έχουν εικόνα ακριβώς πώς σκοτώθηκε. Βέβαια. Το πολύ απλό που πρέπει να κάνουν είναι να παρουσιάσουν το βίντεο στο οποίο ο συγκεκριμένος βορειοεπειρώτης σκοτώνεται. Εδώ έραψε τα δράματά του, κύριε καθηγητά. Θα παρουσιάσουν το βίντεο οι Αλβανοί. Υπάρχει όμως βίντεο και αυτό πρέπει να απαιτήσει η ελληνική πλευρά να παρουσιάσει το βίντεο. Τα τραύματα τα έραψαν πιθανότατα για δύο λόγους. Ήταν πυροσβολισμός εξ επαφής, οπότε το έπληναν και το έραψαν για να φανούν τα ίχνη της πυρίτιδας. Ή, εάν τον πυροβόλησαν ελεύθεροι σκοπευτές, οι ελεύθεροι σκοπευτές, από ό,τι είχαν μάθει στο στρατό, πυροβολούν όπου βρουν τον άλλον αφύλακτο. Αποκλείεται αν τον βρήκαν αφύλακτο και στο σώμα και στην καρδιά και στο κεφάλι. Μάλιστα. Εκτός αν είχε σηκωθεί να παραδοθεί.
Οπότε τον πυροβολήσανε ενώ είχε σηκωθεί να παραδοθεί. Τώρα, η ελληνική πλευρά πρέπει να πιέσει πάντως ώστε θεωρώ να ότι η ελληνική πλευρά. Υπάρχουν τρία θέματα. Γιατί οι Αλβανοί φαίνεται ότι προσπαθούν να θολώσουν όσο γίνεται. Δεν είναι μόνο προσπαθούν να θολώσουν. Παίζουν πάλι με το κλίμα ανθεληνισμού. Την προηγούμενη εβδομάδα στην Αλβανία παραιτήθηκαν δύο υπουργοί. Την Κυριακή το βράδυ παραιτήθηκε ο υπουργός εσωτερικών τους. Ο Ράμα θέλει να παίξει αυτό το παιχνίδι για να τονώσει και το ανθεληνικό. Που έκανε από την πρώτη στιγμή. Ακριβώς. Γιατί όμως τους βολεύει αυτή η στρατηγική. Τους βολεύει αυτή η στρατηγική για να πάψουν να κοιτάζουν το εσωτερικό της χώρας. Μιλάμε για μια χώρα στην οποία ο Πρωθυπουργός βαρύνεται με κατηγορίες για αναρχεμπόριο, για εμπόριο ναρκωτικών. Οπότε τα ρίχνουν στον ανθεληνισμό. Στρέφουμε τώρα την προσοχή στους κακούς Έλληνες που κάνουν αυτά τα πράγματα και παίζουμε αυτό το παιχνίδι. Υπάρχει το υπόβαθρο, το παίζουν τα μέσα μαζικής ενημερώσεως. Το έπαιξε ο Ράμα. Το εντυπωσιακό είναι ότι ο Ράμα από την πρώτη στιγμή έχει ανεβάσει πάρα πολύ τους τόνους. Έτσι. Επομένως, νομίζω. Τις πρώτες ώρες πριν δούμε τι γίνεται. Καν. Τα μέτρα πρέπει να είναι τα εξής. Το πρώτο, να δοθεί το βίντεο από τον ντρόουν τη στιγμή που τον σκοτώνει. Να το ζητήσει λοιπόν επισήμως η ελληνική πλευρά. Επισήμως η ελληνική αστυνομία. Υπάρχει, είχαν στείλει ντρόουν για αυτό το λόγο. Το δεύτερο είναι ο Ράμα ή κάποιος άλλος επίσημος, όχι μόνο να ρίξει τους τόνους, αλλά και να επισκεφτεί την περιοχή για να κατεβάσει. Να ηρεμήσουν το κλίμα. Πάθη. Αυτή τη στιγμή υπάρχει έντονο ανθεληνικό κλίμα σε όλα τα μέσα μαζικής ενημερώσεως της Αλβανίας. Και ένα τρίτο σημείο σχετίζεται με το να διευκολυνθεί πραγματικά η διαλεύκανση σε σχέση με το πτώμα του Αττικού Σδέου. Σας ευχαριστώ πολύ. Την ευκαιρία, αν είχε, εγώ ήθελα να προσθέσω, αν ήθελε να σκοτώσει αστυνομικό, δεν θα το έκανε με τόσο οπλισμό έτσι, που είχε. Είχε και ήταν κοντά του η αστυνομική. Είχε εκπαιδευτεί στον αστυνομικό στρατό. Ήταν κοντά του. Και επιτέλους θα πρέπει να βρουν τον ένοχο που το έκανε αυτό το πράγμα και να τιμωρηθεί. Να μην το κάνουν σαν την υπόθεση που σας ανέφερα προηγουμένως του Κουλούρη. Να μπει στο αρχαί. Τον επιβράβευσαν και μπήκε στο αρχείο η υπόθεση. Να μην τη βάλουν στο αρχείο. Η δήλωση της ελληνικής αστυνομίας εκείνη την ημέρα ότι ο θάνατός του δεν σχετιζόταν με την ανάρτηση ελληνικής σημαίας. Ναι. Η ελληνική αστυνομία που δεν είχε παρουσία στην περιοχή. Το είπε η κυρία Ζορμπά. Ως υπουργός που ήταν εκεί. Ως υπουργός πολιτισμού. Ως διαρροή υπήρχε όμως αλλά και από την Ελλάς. Από την Ελλάς δόθηκε η πληροφορία ότι δεν σχετίζεται με ανάρτηση σημαίας. Και αναρωτιέμαι πού το ξέρει η Ελλάς. Πώς το ξέρεις αφού δεν ήταν είναι εκεί. Πολύ θολό το τοπίο. Εν πάση περιπτώσει θα πρέπει να ξεκαθαρίσει το τοπίο και να μπει και η ελληνική αστυνομία. Η δικαιοσύνη ελληνική στις έρευνες. Γιατί η αλβανική. Δυστυχώς θα την βάλει στο αρχείο την υπόθεση. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα σας κύριε. Να είστε καλά. Καλημέρα. Καλή συνέχεια. Για